Αφήνοντας πίσω του ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στον κρητικό και ελληνικό τουρισμό, ο Κώστας Μαντωνανάκης έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών. Πλήρης ημερών και γεμάτος από εμπειρίες και επιτεύγματα. Ένας πραγματικός πρωτοπόρος που ξεκίνησε σχεδόν από το μηδέν για να φτάσει ψηλά και να αφήσει το αποτύπωμά του στην τουριστική απογείωση του νησιού. Μόνο θαυμασμό μπορώ να πω για τον Παϊονίρο, όπως τον αποκαλούν, που αν μη τι άλλο έφερε τον πολυτελή τουρισμό στην Κρήτη. Είναι μεγάλη απώλεια. Ο κύριος Κώστας ήταν ένας πρωτοπόρος του τουρισμού, είχε διδάξει πολλά. Ξεκίνησε από ένα εμπορικό κατάστημα στο Ηράκλειο με μεγάλα όνειρα, τολμηρά σχέδια και ένα δυνατό μυαλό που έβλεπε μόνο μπροστά. Έκανε το πρώτο βήμα δεκαετίες πριν, αναλαμβάνοντας τα ηνία του εμβληματικού Ελούντα Μπιτς, που εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς για τον ελληνικό και παγκόσμιο τουρισμό και έβαλε το άλλοτε ψαροχώρι και την ευρύτερη περιοχή του Αγίου Νικολάου στον παγκόσμιο χάρτη για να εξελιχθεί στο σημερινό απόλυτο προορισμό του διεθνούς jet set. Η συνέχεια ήταν εντυπωσιακή, με ξενοδοχειακές μονάδες εντός και εκτός Κρήτης. Ο Κώστας Μαντωνανάκης θα μείνει στη μνήμη μας ως ο άνθρωπος που είδε τη δυναμική του τουρισμού και προσπάθησε προς αυτή την κατεύθυνση με όλες τις δυνάμεις, αφήνοντας το δημιουργικό αποτύπωμά του στην ιστορία του τόπου. Θα μείνει πάντα στη μνήμη μας και θα προσωποποιεί τις έννοιες εργατικότητας, της κοινωνικής προσφοράς και της ισορροπίας μεταξύ της επαγγελματικής επιτυχίας και της οικογενειακής ζωής. Και αυτή είναι η παρακαταθήκη που αφήνει στα παιδιά του, αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία. Το παρήγορο είναι ότι αφήνει άξιους συνεχιστές, τον Παντελή και την Άννα, και νομίζω ότι θα πρέπει να είναι υπερήφανος που θα συνεχιστεί αυτά τα οποία έφερε στον τουρισμό της Κρήτης και όχι μόνο. Ένας δάσκαλος ήταν, έμαθε σε πολλούς ανθρώπους πολλά πράγματα, ήταν παράδειγμα για όλους μας, μακάρι να το μιμηθούν πάρα πολύ, να συνεχίσουν το έργο του. Πάρα πολύ μαθήτευσαν κοντά του, έμαθαν κοντά του. Όσο ψηλά κι αν έφτασε, τόσο ανέβαζε τον πήχη και κυρίως όσοι τον γνώρισαν και τον έζησαν από κοντά μιλούν για έναν άνθρωπο πάντα ανήσυχο που δεν σταμάτησε ποτέ να δουλεύει σκληρά και μεθοδικά. Το ξενοδοχειακό brand name που δημιούργησε είναι συνώνυμο της πολυτέλειας. Η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας ήταν πάντα το πρώτο και κύριο μέλημά του και γι' αυτό στα ξενοδοχεία του έχει φιλοξενήσει παγκόσμιους ηγέτες, πολιτικούς και λαμπερούς αστέρες. Το συστατικό της επιτυχίας του ήταν η πολλή δουλειά. Ήτανε εργασιομανής και αυτό πρέπει να μας παραδειγματίσει όλους, διότι χωρίς δουλειά, χωρίς στόχους, δεν μπορεί κανείς να επιτύχει. Συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες απίφθηναν σήμερα το ίστατο χαίρε. Αποχαιρέτησαν τον επιχειρηματία που υπήρξε ηγετική μορφή στη διαμόρφωση του τουρισμού της Κρήτης και έθεσε τα θεμέλια για αυτό που σήμερα αποκαλούμε βαριά τουριστική βιομηχανία της Ελλάδας.